Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ομολογιακό το 1995 σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ που είχατε την υπομονή, βεβαίως τα τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε ήταν πέσανε βροχή, μέχρι αυτή τη στιγμή να αναμένετε στις θέσεις σας για να παρακολουθήσετε τις κρίσεις και επικρίσεις. Πριν από λίγο είχαμε ακούσει, όταν βεβαίως εισήλθα εγώ στο κανάλι, με ειδοποίησαν ότι έχουμε τηλεφωνήματα πολλά αγανακτισμένων τηλεθεατών, διότι πριν από λίγο στην εκπομπή, είχε παρουσιαστεί στην εκπομπή του κυρίου Μπότσαρη, ο κύριος Πιτ Παπαδάκος και βεβαίως και εκπρόσωπος της Εκκλησίας, ο Παπατσάκαλος. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι υποχρεωμένη αυτή τη στιγμή να μεταφέρω από τούτο το βήμα την αγανάκτηση των τηλεθεατών. Βεβαίως το βήμα της τηλετώρα είναι ελεύθερο σε κάθε φωνή, είτε αυτή είναι της αντιπέρας όχθης, είτε είναι από την πλευρά του καλού είτε από του κακού. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με προκλητικές δηλώσεις, με μία απροκάλυπτη επίθεση και έτσι προβολή ενός από τους αστρολόγους και μάγους της νέας εποχής και νέας τάξεως των πραγμάτων. Οι αγανακτισμένοι λοιπόν τηλεθεατές, όταν άκουσαν τον κύριο Παπαδάκο να λέει με έπαρση ως φορική ότι μπορεί να υπνοτήσει και την Ιερά Σύνοδο ακόμα, καταλαβαίνετε τι έγινε εδώ στο κανάλι, αλλά και τι έγινε και στο σπίτι το δικό μου λίγο πριν φύγω για να έρθω στην εκπομπή. Λίγο πολύ ο κύριος Παπαδάκος μας είπε ότι μπορεί να υπνοτήσει και παπάδες και την Ιερά Σύνοδο και Αγίους και βεβαίως δεν άφησε τίποτα όρθιο. Έχω λοιπόν δύο ονόματα τα οποία με παρακάλεσαν ίδιοι να τα βγάλω και μου εζητήθη να τα πω και στον αέρα, ότι προκαλούν τον κύριο Παπαδάκο να τους υπνοτήσει εδώ από την τηλετώρα για να δούμε κατά πόσον έχει την ικανότητα αυτή που ισχυρίζεται ότι έχει. Και εγώ προσωπικά ίδια προκαλώ τον κύριο Παπαδάκο με τη σειρά μου, εάν θέλει να δείξει την εωσφορική του δύναμη, τα ταλέντα αυτά που κατέχει και βεβαίως που προέρχονται εκ του δαίμονος, διότι η μαντεία γνωρίζουμε πολύ καλά και όλα τα συνεπακόλουθα, δεν υπάρχει λευκή μαντεία, υπάρχει μόνο μαύρη, μία είναι η μαγεία, λευκή και μαύρη. Λοιπόν, τον προκαλούμε διότι επανειλημμένως βγαίνει στα κανάλια με ύφος εωσφορικών, με ύφος που δεν επιδέχεται ουδε μία αντίρρηση και ουδε μία κριτική δέχεται να του ασκηθεί. Γι' αυτό και εμείς, επειδή πλέον μας πνίξανε τα τηλέφωνα, λέμε στον κύριο Παπαδάκο, τον προκαλούμε, να κάνει ένα πείραμα με τον κύριο Γιώργιο Παπανικολάου, ο οποίος διερήγνει πριν από λίγο τα ημάτια του, με εμένα και με αρκετούς άλλους τηλεθεατάς αγανακτισμένους που δέχονται να αντιμετωπίσουν και διαπροφορικού λόγου, αλλά και εμπράκτος τα όσα ισχυρίζεται. Και βεβαίως θέλουμε να πούμε ότι δεν εδόθη αρκετή παράταση στον κληρικό. Αυτά έχω να μεταφέρω, διότι είναι θέσεις και απόψεις τηλεθεατών που βομβαρδίσαν το κανάλι με τηλεφωνήματα, αλλά σας είπα και εμένα προσωπικά. Δεν γνωρίζω γιατί ο κύριος Παπαδάκος, τον κύριο Παπαδάκο εδόθη τόση άνεση χρόνου και στον κύριο στον Παπατσάκαλο δεν εδόθη. Λοιπόν, ο κύριος, ίσως να ήταν ο αμυνόμενος ο κύριος Παπαδάκος, ναι, αλλά πρέπει να ακούσουμε και τις θέσεις της Εκκλησίας. Πολύ πιο μαχητικές, πολύ πιο επιθετικές, ώστε να βάλει στη θέση του τον συγκεκριμένο κύριο. Λοιπόν, γνωρίζουμε βεβαίως πάρα πολύ καλά από την παράδοσή μας ότι μάγοι, παϊδείς, αστρολόγοι κλπ. Είναι καταδικασμένοι, ότι όλοι αυτοί οι κύριοι που ισχυρίζονται
έχουν αυτοχριστεί προφήτες και βεβαίως στον κοσμάκι τον απλοϊκό, στον κοσμάκι τον ταλαιπωρημένο, στον κοσμάκι που δέχεται το ένα κτύπημα πίσω από το άλλο, και επειδή ο κοσμάκης αυτός έχει απομακρυνθεί από την Εκκλησία, γι' αυτό και οι κύριοι αυτοί τύπου Παπαδάκου φαντάζουν προφήτες, μάγοι και διάφορα τέτοια άλλα. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ μη με διακόπτετε, τηλεφωνήματα θα δεχθούμε από τις 1 και 10 και μετά. Το είπαμε αυτό, το δηλώνουμε, στο μέσο της εκπομπής θα δεχθούμε οποιοδήποτε τηλεφώνημα. Λοιπόν, θα θέλαμε λοιπόν εμείς από εδώ, να από τούτο το βήμα να πούμε και να εφιστήσουμε την προσοχή, όπως και ο συγκεκριμένος κληρικός, ο πατήρ Σπυρίδων Παπατσάκαλος, είπε ότι προτρέπει και προτείνει στον συγκεκριμένο αστρολόγο να αλλάξει όχθη, να περάσει στην αντιπέρα όχθη όσο είναι καιρός. Να πάψει να υπηρετεί τη σκοτεινή όχθη. Διότι όχι, εγώ έχω να του πω αυτό με τη σειρά μου από εδώ, να του δώσω το μήνυμα, ότι όχι 7 σωματοφύλακες δεν θα τον σώσουνε, ούτε όλη η υδρόγειος κι αν έμπαινε στην σωματοφυλακή του κυρίου Παπαδάκου, να είχε όλη την υδρόγειο σωματοφύλακης, εάν ο Κυριός μας όποτε αποφασίσει εκείνος να αφαιρέσει, διότι εκείνος δίδει η ζωή και εκείνος αφαιρεί. Δεν σε σώζει κανείς σωματοφύλακας. Λοιπόν, και επειδή βεβαίως οι υπηρέτες του αιωσφόρου, αυτοί που τον υπηρετούν, πάντοτε χτυπιούνται από τον αιωσφόρο, διότι ο αιωσφόρος είναι μισάνθρωπος, μισή. Μισή και αυτούς που τον υπηρετούν ακόμα. Λοιπόν, λέω και εγώ με τη σειρά μου στον κύριο Παπαδάκο, όσο είναι καιρός, να περάσει στην αντιπέρα όχθη και να αφήσει αυτή την έπαρση, την προκλητική, να προκαλεί κλήρο και λαό με τις δηλώσεις του ότι σε λίγο καιρό θα πετάξουν UFO σε 3 μήνες, μας είπε στην προηγούμενη, σε άλλο κανάλι, πρόβλεψη στον Αττικό ουρανό, οι Έλληνες θα αποτρελαθούν με τα χαράτσια και με την, βεβαίως, την έταξη πραγμάτων και την εποχή, αυτά είναι γνωστά. Τη στιγμή που βάλεται ο ελληνισμός, βάλεται η Ελλάδα, κατακερματίζονται και γκρεμίζονται ιερά και όσια, δεν χρειαζόμαστε ούτε αστρολόγους ούτε μάγους να μας κάνουν προβλέψεις. Τη μεγαλύτερη πρόβλεψη για τον αιώνα τούτο, τον εσχατολογικό, τον έχει κάνει ο Κυριός μας, την έχει κάνει μέσω του Ιωάννου του Θεολόγου και μέσω της Αποκαλύψεως. Και βεβαίως πάρα πολλοί κύριοι από αυτούς, όπως και ο Νοστράδαμος, ο Εβραίος Νοστράδαμος, είχε αφαιρέσει εδάφη από την Αποκάλυψη, είχε σφετεριστεί το Ιερόν Βιβλίον και βεβαίως τα παρουσίασε ως δικά του τις προβλέψεις για τους εσχατολογικούς χρόνους. Λοιπόν, σε εμάς αυτά εδώ δεν περνάνε, διότι γνωρίζουμε πως εργάζονται τα όργανα του διαβόλου. Προβατοσχήμως περνάνε. Υπάρχουν medium, υπάρχουν αστρολόγοι. Προσωπικά και στο παρελθόν εγώ είχα επισκεφθεί αρκετούς από αυτούς και το έχω δηλώσει λίγο πριν μεταστραφώ. Και medium και μάγους και αστρολόγους. Και όσο επιμένει ο άνθρωπος να συμβουλεύεται τις δυνάμεις του κακού, τόσο πάει κατά διαβόλου. Έτσι λοιπόν οι ζωές όλων αυτών που αντί της θείας δυνάμεως της θεϊκής προτιμούν τις συμβουλές και τις μαντίες και τις αγυρτίες των δαιμόνων, διότι ο δαίμονας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, να ξέρουμε, ορισμένα πράγματα επιφανειακά προβλέπει. Όταν λοιπόν εμείς συμβουλευόμεθα τα όργανα αυτά, και βεβαίως θα πάμε κατά διαβόλου, και βεβαίως η ζωή μας θα γίνει μαρτύριο. Έχω να πω λοιπόν από εδώ, να κάνω έκκληση και σε αρκετούς φίλους, καλλιτέχνες, συναδέλφους, οι οποίοι αντί να περάσουν στην όχθη αυτή, στην όχθη της αληθείας, στην όχθη της ομολογίας, στην όχθη της υγείας, έχουν περάσει στην άλλη όχθη, βεβαίως στις επόμενες εκπομπές θα αναφερθούμε και που θα έχω και προσκεκλημένους αρκετούς από τους συναδέλφους, μερικούς, μερικά ονόματα,
θα πούμε, και βεβαίως εκείνοι θα πούνε τις θέσεις τους και τις απόψεις τους, και εμείς με τη σειρά μας θα υποστηρίξουμε αυτά που υποστηρίζουμε. Εύχομαι και προσεύχομαι, δεν υπάρχει κανένα μίσος, ούτε από εμένα προσωπικά, ούτε από όλους εμάς που υπηρετούμε την αλήθεια, το λόγο του Κυρίου, προς τα όργανα τους πεπλανημένους. Τα όργανα που προτιμούν τον εύκολο δρόμο. Ο δρόμος ο εύκολος της απώλειας είναι πανεύκολος. Ο δρόμος της βομολογίας, ο δρόμος της εξολατρίας. Το πεζοδρόμιο είναι πανεύκολο. Τις μανδύες, τις μαγείες, ό,τι ώρα θέλεις το παίρνεις και κάνεις στροφή. Ο άλλος ο δρόμος όμως, της καλής συμπεριφοράς και του ήθους, ο καλός, ο ομολογιακός, αυτός ο δρόμος που οδηγεί στον Χριστόν, αυτός ο δρόμος που οδηγεί στη θέωση, και μέρες που είναι πρέπει να τα αναφέρουμε, διότι ακόμα εις την Βηθλέμ δεν έχουμε κάνει Χριστούγεννα, διότι ο Κυριός μας είναι ζωντανός, κυρίες και κύριοι, όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Και βεβαίως εκείνος κινεί τα νήματα, εκείνος παρακολουθεί από πάνω όλους εμάς, πώς μιλάμε, πώς φερόμεθα, εάν εκτελούμε τα ιερά μας καθήκοντα, κατά πόσον το μυαλό μας είναι δοσμένο εκεί σε εκείνον και κατά πόσον στην ύλη, στα εφήμερα και στα μάτια του κόσμου τούτου, και δει στους εσχατολογικούς καιρούς. Λοιπόν, καλείστε όλοι εσείς που παρακολουθείτε τις εκπομπές αυτές να διαμαρτυρηθείτε εντονότατα για όλη αυτή την επίθεση, γιατί από πού να φυλαχθεί και να πρωτοφυλαχθεί κανείς. Για όλη αυτή την επίθεση και τον βομβαρδισμό που δεχόμεθα εμείς οι άμυροι τηλεθεατές, με το έτσι θέλω, βιάζουν τη συνείδησή μας, παραβιάζουν το άσυλο το οικογενειακό, μας κατακλείζουν με διαστροφικά θεάματα, με πορνογραφικό υλικό. Έχουμε πλέον, δηλαδή αυτός ο ανταγωνισμός της σεξουαλικής ηχαμάρας έχει φτάσει σε βαθμό κακουργήματος. Δεν πάει άλλο, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως εμείς από εδώ έχουμε τον άχαρο ρόλο να παίξουμε, ο άχαρος τούτος ρόλος να επισημαίνει τον κίνδυνο. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι γίνομαι δυσάρεστη σε αρκετούς και δημιουργώ και αρκετούς εχθρούς. Δεν έχω πρόβλημα κανέναν. Εγώ τους δηλώνω από εδώ ότι δέχομαι και με τον κύριο Παπαδάκο και με οποιονδήποτε κύριο να βγάλω και εγώ τους δικούς μου ανθρώπους, να κάνουμε διάλογο από τούτο το βήμα εδώ. Και αν ο κύριος Παπαδάκος δεχθεί να φερθεί κόσμια και να επιτρέπει να πάρει ανάσα ή ο συντονιστής της εκπομπής, αυτός θα συντονίζει τα πράγματα, είναι καλοδεχούμενος. Και ο κύριος Παπαδάκος και όλοι οι αστρολόγοι που θα παρελάσουν, για να τους πούμε κατά πόσον υπηρετούν την αλήθεια και κατά πόσον είναι σε μεγάλη πλάνη και βεβαίως πλανούν και όλους αυτούς που τους ακολουθούν δυστυχώς, διότι έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο Παπαδάκου και προχωρούμε στην καταγγελία για τη δυσοσμία και την πόχα που κατέκλυσε τα κανάλια μας τις Άγιες τούτες μέρες, κυρίες και κύριοι. Επειδή είμαι αναγκασμένη εκ των πραγμάτων να παρακολουθώ για να καταγγέλω και να επισημαίνω ορισμένα πράγματα, διότι αυτή η εκπομπή της Δευτέρας, η νυχτερινή ζώνη, έχει διαφορετικό ύφος, μπορεί να ακουστούν και σκληρές φράσεις και λέξεις και λοιπά και όλα αυτά, είμαι υποχρεωμένη λοιπόν να παρακολουθώ και βεβαίως και οι συνεργάτες μου και να καταγράφουν όσα βλέπουν και όσα ακούν. Μπόχα λοιπόν μεγάλη στα κανάλια της εορτές, χολέρα, δυσοσμία. Προχωρώντας και ταξιδεύοντας πέριξ της Αττικής και εντός της Αττικής, κυρίες και κύριοι, με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων έχει προχωρήσει με βήματα, με άλματα, μεγάλα άλματα, μπορούμε να πούμε φαντασμαγορικά, διότι βεβαίως δεν βρίσκει αντίσταση. Λοιπόν, λίγο ή πολύ η παράδοσή μας έχει καταστραφεί. Οι Δήμοι έχουν διαταχθεί όλοι να διακομωδήσουν τα ιερά και τα όσια τη γέννηση του Κυρίου μας.
κακογουστιά, πλαστικές, πλαστικοί άγγελοι παντού με γυρλάντες και τις πεντάλφες σε όλα τα χριστουγεννιάτικα δέντρα αλλά και σε όλους τους δήμους, δεν υπάρχει δρόμος που να μην έχει λαμπιόνια απέσια, ελεϊνά φωτισμένα, μέσα σε δέντρα κατακρεουργημένα που δεν έχουν φύλωμα, γιατί ο ίδιος ο Δήμος Αθηναίων με εντολή της νέας τάξης πραγμάτων εξοντώνει, το δείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή, τα δέντρα μας με καυστικό υλικό που χαράσει τους κορμούς, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό σε άλλη εκπομπή, χαράσει τους κορμούς λοιπόν, και αφού ξεραίνεται το δέντρο πέφτει το φύλωμά του και ξαφνικά βλέπουμε ένα ικτρό θέαμα, μία φύση, μία ασχήμια άνευ προηγουμένου. Δέντρα ξερά, δέντρα σακατεμένα, δέντρα κατακρεουργημένα. Αυτά τα ολιγοστά δέντρα που φιλτράρουν αυτή την χολέρα και αυτή τη σύψη, και όχι μόνον που μας καταργούν το οξυγόνο. Αυτά λοιπόν τα δεντράκια έκαναν μέχρι στιγμής υποτυπωδώς την δουλειά τους. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε αυτά. Σε λίγο μετά το τέλος του 95 δεν θα υπάρχει τίποτα. Διαπιστώστε μόνοι σας αυτά που σας καταγγέλω απόψε. Όποια πλατεία και αν περάσετε, όπου και αν βαδίσετε, είτε σε πεζοδρόμιο, κατεβείτε κάτω να δείτε πώς χαράσονται τα δέντρα, κατεβείτε κάτω να δείτε, και μάλιστα τους βάζουν και ειδικά τενιάκια και κορδελάκια για να πούν ότι από εδώ περάσανε και τα εξοντώσανε. Λοιπόν, η παρτίδα η πρώτη της Κηφισίας, η δεύτερη από πλατείες, η τρίτη στα Αλσίλια, και σιγά σιγά, επειδή εμείς δεν αντιδρούμε, το κλίμα μας αντικαθίσταται και γίνεται αφρικάνικο, όπως το θέλουν αυτοί οι κύριοι, κλίμα ερήμου, τοποθετώντας αυτή την ασχήμια των φοινίκων όλων των ειδών, αυτή την ασχήμια, γιατί δεν, το δέντρο αυτό δεν συνδυάζεται και δεν το δέχεται η ελληνική γη, δεν ανήκει στην ελληνική χλωρίδα και πανίδα. Επίσης έχουμε πει ότι 4.600 είδη φυτών είναι βάση της επιστήμης και της καταγραφής και της έρευνας όλων των βοτανολόγων. Τα 4.000 φυτά είναι συγκεντρωμένα στην Ελλάδα, στην ελληνική γη, και τα 600 μόνον σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον φθόνο και το μίσος που έχουν αυτοί οι κύριοι που θέλουν να εξοντώσουν χώρα, πολιτισμό και Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, το 95 μπήκε πολύ δυσίωνο και πολύ μαύρο και άραχνο. Εγώ, όσο θα μου δίδετε το βήμα ετούτο και θα έχω ελευθερίαν λόγου, θα καταγγέλω τα κακώς κείμενα και θα είμαι η δυσάρεστη πάντοτε. Διότι το ρόλο αυτό έπρεπε να τον είχε παίξει κάποιος άλλος, η Εκκλησία. Έπρεπε οι άμβονες να μιλούσαν για εσχατολογικούς χρόνους. Έπρεπε οι άμβονες να κηρύξουν τον κίνδυνο το μεγάλο και νυχθημερών και κάθε Κυριακή, να καλούν το πλήρωμα της Εκκλησίας σε γρήγορση, αλλά και σε αντίσταση και αντίδραση. Δυστυχώς, όλοι καθεύδουν, τα πάντα είναι σενάρκη, και από εκεί και μετά βεβαίως θα μας πιάσει στον ύπνο οι νέες τάξεις και νέα εποχή, αυτό θέλουν. Έχουν οι φύλακες γνώση, διότι όλοι αυτοί οι κύριοι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος λοιπόν που εποπτεύει τα σύμπαντα και που ονομάζεται Ιησούς Χριστός, αυτός και μόνον αυτός θα δώσει την τελειωτική απάντηση, διότι αφού ζούμε σε εσχατολογικούς χρόνους δεν περιμένουμε πλέον καμία προστασία. Ήδη βλέπουμε τη μεγάλη ασχήμια και την ορφάνια που έχει καταλάβει τον ελληνικό λαό και που το συναισθανόμεθα όλοι αυτό. Συναισθανόμεθα την εγκατάλειψη την φοβερή, νιώθομαι ορφανή, νιώθομαι εγκαταλελειμμένη και μόνη, όμως δεν είμαι θα μόνη, κυρίες και κύριοι. Πάνω απ' όλα αυτά είναι εκείνος. Και εκείνος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας μας. Και η κεφαλή της Εκκλησίας μας βεβαίως δεν είναι ο κύριος Βαρθολομαίος, αλλά Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν που τα πάντα θωρά και τα πάντα εποπτεύει, θέλει να δει από εμάς την αντίδρασή μας. Θα δώσουμε μάχη ή θα λακίσουμε, που λένε και μερικοί δημοσιογράφοι, έτσι να χρησιμοποιήσω και τη διάλεκτο τη δική τους, ή θα σκύψουμε το κεφάλι.
Αυτοί που θα δώσουν μάχη, αυτοί θα στεφανωθούν, αυτοί θα αξιωθούν τις βασιλείες των ουρανών, αυτοί θα έχουν αιώνιον ζωή. Οι υπόλοιποι που θα συνταχθούν με τη νέα εποχή και τη νέα τάξη πραγμάτων, η οποία, της οποίας το πνεύμα είναι το δαιμονικό, δηλαδή η αποδοχή της δαιμονολατρίας, η αποδοχή του σφραγίσματος, η αποδοχή το να αποδεχθώ εγώ να γίνω κατευθυνόμενο ανθρωποειδές, ρομποτοειδές, σημαίνει ότι αποδέχομαι νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Ουδής έχει βγει από τα κανάλια, από κανένα κανάλι, και αυτό βεβαίως είναι προς τιμήν του καναλιού τούτου, που μάχεται η Ελλάδα και η Ορθοδοξία. Θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι, ότι δεν είναι επεξεγέλασε και να μην εφησυχάζομαι τα πράγματα. Γνωρίζομαι ότι είμαστε παραδομένοι πλέον. Αυτοί οι κύριοι που μας μπάσανε στην ΕΟΚ, αυτοί οι κύριοι που μας παρέδωσαν στους χειρότερους εχθρούς, μας μπάσανε προβατοσχήμως, λέει, μιλώντας για μεγάλη Ευρώπη, για ισοτιμία, ισότιμο μέλος η Ελλάς. Μα η Ελλάς είναι το κλωτσοσκούφι όλων της Ευρώπης. Την μπάσανε λοιπόν εκεί μέσα για να την ξεπουπουλιάσουν με την ησυχία τους. Και βεβαίως τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα αποτελέσματα τα καταστροφικά στη χώρα μας, από την ώρα που μπήκαμε στο θηρίο αυτό, από την ώρα που συνάψαμε υποταγή και συμμαχία με την ΕΟΚ, με την Ενωμένη Ευρώπη, το τέταρτον Ράιχ των αναδυόμενων, από την ώρα εκείνη άρχισε η αντίστροφη μέτρησης για την Ελλάδα, για την ιστορία της, για όλους εμάς, για την πίστη μας, για την θρησκεία μας, για όλα. Πάμε κατά διαβόλου, από το κακό στο χειρότερο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όλα αυτά δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν. Εμείς την εκπομπή αυτή δεν την κάνουμε για να πούμε χρόνια πολλά, ευτυχές στο νέο έτος και καλά Χριστούγεννα και του χρόνου να είμαστε καλά και πάλι και μία μερίδα από τα ίδια. Λοιπόν, διότι του χρόνου δεν θα είμαστε καθόλου καλά. Και όταν λέμε καθόλου καλά, θα το θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Εδώ μπροστά μου έχω. Οι παράνομες διαβάσεις ζημιώνουν τα διόδια. Προσέξτε πόσο εύσχημα το περνάνε. Απανωτές αυξήσεις. Οι 15 καμπινέδες και η βίλα της Δήμητρας Λιάνη. Μας κόβει τη γλώσσα η ΕΟΚ. Όλα αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι αφού δεν ανησυχεί κανένας, και βεβαίως το σχόλιο το σημερινό του κυρίου Γρηγόρη Μιχαλόπουλου και προς τιμήν του ήταν αυτό που έκανε, έθιξε αυτό κυρίως και είπε: «Δεν μου λέτε κύριοι εσείς οι οποίοι κατευθύνετε τα μίντια, από ποιους έχετε πάρει εντολές να βάζετε πρωτοσέλιδα για τους καμπινέδες της κυρίας Λιάνη? Λες και άλλοι καμπινέδες δεν υπάρχουν. Λες και άλλα σπίτια στα βόρεια προάστια ή και διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν. Λες και η κυρία Δήμητρα Λιάνη», πολύ καλά ετώνησε ο Γενικός Διευθυντής της Τηλετόρα, κύριος Μιχαλόπουλος, «λες και αυτή είναι η όλη υπόθεση». Αυτά λοιπόν τα σενάρια που βάζουν οι εφημερίδες, όπως εδώ που λέει: «Το δημόσιο χάρισε σε Τούρκους 2020 στρέμματα στη Χαλκιδική». Το δημόσιο λοιπόν ξεπουλάει την Ελλάδα, δίνει την Ελλάδα, και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων βάζουν σκανδαλοθυρικά θέματα ακριβώς για να ρίξουν στάχτη στα μάτια σε όλους εμάς. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρει είδηση τα παιχνίδια που παίζονται και καλούνται αυτοί οι κύριοι οι οποίοι υπηρετούν την πεζοδρομιακή δημοσιογραφία να προσέξουν πάρα πολύ καλά, γιατί μέχρι πότε θα χαίρονται, μέχρι πότε θα νομίζουν ότι θα παίρνουν τους παχυλούς μισθούς για να προδίδουν τα ιερά και τα όσια και να ασχολούνται με πρωτοσέλιδα του εξευτελισμού, της ξεφτύλας δηλαδή. Γιατί, να μου συγχωρηθεί η έκφραση, από τούτο το βήμα εδώ η εκπομπή η βραδινή έχει άλλο ύφος, έχει τελείως διαφορετικό και σκληρές λέξεις. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει άλλο ύφος. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν θα απαντήσουμε στην ίδια γλώσσα σε αυτούς τους νεοεποχήτες που σκοπό της ζωής τους θέλουν να λέγονται Έλληνες και να καυχόνται ότι μάχονται για τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας, περνώντας συνθήματα νεοεποχήτικα, περνώντας τη σύψη και τη βρώμα και την πόχα
και την υποβάθμιση και το γκρέμισμα της νέας τάξης πραγμάτων που προσπαθεί να γκρεμίσει κάθε τι ιερό και όσιο. Λοιπόν, να αφήσουν αυτά τα πρωτοσέλιδα και να αρχίσουν, αν αυτοί οι κύριοι έχουν κότσια, να βάζουν πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες ότι η Ελλάς εμπήκε στην ΕΟΚ για να εξοντωθεί. Ότι η Ελλάς καταστρέφεται και όπως περάσαν ανώδυνα το θέμα της Μακεδονίας, έτσι θα περάσουν και το θέμα της ελληνικής γλώσσας. Και στο τέλος θα μας πούν, Έλληνες, δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, δεν είδαμε καμία εφημερίδα πρωτοσέλιδο να βγει και να πει ότι ποιος το πρότεινε, η Γαλλία το πρότεινε αυτό, αυτή την εξυπνάδα. Η Γαλλία λοιπόν που έχει αναλάβει την Προεδρία για τους επόμενους 6 μήνες, λοιπόν, δεν θα διδάσκονται ελληνικά σε κανένα Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Γαλλικά, τα γαλλικά καταργούνται στη χώρα μας. Δεν είδαμε τέτοια πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες. Μόνο σκανδαλοθυρίες είδαμε. Άρα λοιπόν, τι υπηρετείτε εσείς, τα συμφέροντα του λαού, τα συμφέροντα όλων ημών και του έθνους ή τα συμφέροντα των αφεντικών σας? Κύριοι, αρκετά πια. Αρκετά πια αυτή η δυσοσμία και αυτός ο εμπεγμός και αυτή η κατάντια, διότι περί κατάντιας πρόκειται. Αρκετά. Σας έχουμε πάρει είδηση. Εάν εσείς αυτό το θεωρείτε πολιτισμό, το θεωρείτε ήθος και ευπρέπεια, εμείς φτύνουμε στον πολιτισμό σας. Είναι μεγάλη γνώμη, κοινή γνώμη αρκετών Ελλήνων, χιλιάδων Ελλήνων, αγανακτισμένοι, τόσο πολύ αγανακτισμένοι που εάν σας μεταφέρω τα τηλεφωνήματα που λαμβάνομαι, γιατί θα σας μεταφέρω ορισμένα για να ακούσετε, πρέπει να τρέχετε να κρυφτείτε όλοι εσείς. Κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα πάψει να ανέχετε τον βούρδουλα, θα πάψει να ανέχετε την προδοσία σας και θα καταλάβει όταν μέσα στο 95, όταν μέσα στο 95 δούμε την κατευθυντήριο γραμμή που δίνει η ΕΟΚ, δηλαδή διότι θα γίνει αναθεώρηση του συντάγματος λίγαν συντόμως και βεβαίως θα πάψει να εφαρμόζεται και ανοιχτά ήδη στα μουλοχτά. Έχει γίνει αναθεώρηση του συντάγματος και μας το ανήγγειλε αυτό ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Παπανδρέου, ο οποίος μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ λίγο πριν μπει το νέο έτος ότι θα γίνει αναθεώρηση. Μα αυτό το ξέρουμε ότι θα γίνει αναθεώρηση. Ότι η αναθεώρηση του συντάγματος μας μπάσατε και υπογράψατε τη συνθήκη του Μάστριχτ για να αποτελειωθούν οι Έλληνες, η ιστορία της Ελλάδος και η Ελλάδα. Διότι για ποια ισοτιμία μιλάμε και για ποια κατάντια σε αυτόν τον τόπο όταν εσείς, που σας ψηφίσαμε εμείς όλοι, μας παραδίδετε με τη συνείδηση, με ελαφριά την καρδία. Πού? Στους ευρεσιονιστάς, στους χειρότερους εχθρούς του χριστιανισμού και του ελληνισμού. Πώς θα μπορέσετε μεθαύριο να αναχωρήσετε από τούτο τον κόσμο, ήθελα να ξέρω όλοι εσείς, που θέλετε να λέγεστε πολιτικοί και να δηλώνετε όλοι ότι υπηρετείτε ήθος, αλήθεια και ότι κόπτεστε για τον τόπο τούτο. Δεν περνάνε πια αυτά, κύριοι. Γι' αυτό και η Νέα Τάξη Πραγμάτων έδωσε εντολή να διαλυθούν τα μεγάλα κόμματα και να ανασυσταθούν νέα κόμματα, νεοεποχήτικα, όπου θα προβάλλουν τους σαραντάριδες και οι οποίοι θα ακολουθήσουν πιστά, μόλις γίνει ένα θεώρηση του συντάγματος, κατά γράμμα το τελειωτικό χτύπημα και τις τελειωτικές εντολές που θα δοθούν για την εξαφάνιση όλων ημών. Της Ορθοδοξίας, της πατρίδος μας, της ιστορίας μας, της γλώσσας μας, όλων ημών. Πριν από λίγο καιρό σας είχα δείξει δύο ταυτότητες, τη μία ταυτότητα που ψηφίζαμε την κοινοτική, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έχει μία σκοτεινή, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, λωρίδα 16 χιλιοστών, και άλλη μία δεν έχει ούτε την εθνότητα, ούτε την αναγραφή του θρησκεύματος και βεβαίως είμεθα αριθμοί. Καθιστούν λοιπόν όλους εμάς αριθμούς. Πού είναι λοιπόν, όταν πήρα την ταυτότητα αυτή και είδαμε αυτό, λέω, θα ψηφίσω στις κοινοτικές εκλογές, όχι στις δημοτικές, συγγνώμη, ή και στις εθνικές που έρχονται. Με αυτό θα ψηφίσω. Άρα λοιπόν, δεν είμαι η Ελληνίδα Μαρία Δουράκη, χριστιανή Ορθόδοξος, είμαι ένας αριθμός συγκεκριμένος, με γενικό κλειδί το 666, κωδικοποιημένα τα πάντα, φακελωμένη,
όπου οδεύω σαν ένας κατάδικος να πάω να ψηφίσω τους εκτελεστές μου. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε και όλοι εσείς που μας παραδίδετε τούτη την ώρα και ειδικά κάνω έκκληση στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Σεραφείμ. Ο ελληνικός λαός μακαριότατε πρέπει να καταλάβετε ότι έχει πάρει είδηση τα πάντα. Την παραδοχή, το ότι έχουμε αφαιθεί στην τύχη μας, το ότι είμαστε εγκαταλελειμμένοι από παντού, γι' αυτό και αυτοί προχωράνε με τόση άνεση τα σχέδιά τους. Διαφορετικά, εάν βρίσκανε αντίδραση και αντίσταση, θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα. Λοιπόν, σας παρακαλώ θερμά εγώ να επαναφέρετε τα συγκυκλίους προς τα Μητροπόλης, να δώσετε εντολή να επανέλθει το θέμα του σφραγίσματος, του χαράγματος και των ταυτοτήτων τάχιστα. Ένα αυτό. Δεύτερον, να πείτε προς τον ελληνικό λαό ότι δεν έχει ούτε μία σχέση με το συνοθήλευμα αυτό των αιρέσεων, των αιρετικών, με τις συμπροσευχές, με όλα αυτά που σας καταμαρτυρούν. Εγώ γνωρίζω προσωπικά, βεβαίως σας γνωρίζω τι μου έχετε δηλώσει κατά καιρούς και δεν είναι αυτά που σας καταμαρτυρούν. Λίγο πριν λοιπόν αναχωρήσουμε από αυτόν τον κόσμο, γιατί σειρά προτεραιότητος μπορεί να έχω εγώ μακαριότατε και εύχομαι να είμαι εγώ πρώτη στη λίστα που θα αναχωρήσω. Δεν θέλω το κακό και τον θάνατο κανενός. Και πόσο μάλλον του αρχηγού της Εκκλησίας μας, αλλά και άλλων Μητροπολιτών, ιερέων και αρχιερέων, που συνειδητά προδίδουν. Επιθυμώ και προσεύχομαι να επανέλθετε εις την αλήθεια, εις το δρόμο της ομολογίας και να αφυπνίσετε τον ελληνικό λαό. Αυτά ως προς το θέμα της Εκκλησίας. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, αυτές τις μέρες, έτσι, να πω για τις διαμαρτυρίες του κόσμου επίσης, διότι αυτή η εκπομπή λέγεται Κρίσης και Επικρίσης, και να πω ότι δύο περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας μου ζήτησαν συνέντευξη. Μου είπανε να μου κάνουν ένα δισέλιδο σαλόνι, νομίζοντας ότι εγώ θα τρέξω σαν τρελή, όπως κάνουν ορισμένα ψώνια, να δώσω συνέντευξη. Μα εγώ υπήρξα στη ζωή μου επώνυμη. Αν και η λέξη επώνυμος δεν μου ταιριάζει, διότι όλοι οι άνθρωποι είμαι θα επώνυμοι. Λόγω της καλλιτεχνικής μου λοιπόν υπηρεσίας ήμουν πιο γνωστή και λόγω επικαιρότητας. Λοιπόν, νομίζοντας τα περιοδικά αυτά ότι μπορούν να διακομωδήσουν αυτούς που υπηρετούν τον Θεό. Γιατί σκοπός της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων είναι να γκρεμίζει, να ισοπεδώνει, να γελιοποιεί ό,τι έχει σχέση και αναφορά και τα πρόσωπα που υπηρετούν την αλήθεια, θρησκεία, ήθος και παράδοση, να τα γκρεμίζουν με προβατόσχημο τρόπο. Ελάτε κυρία Δουράκη να σας κάνω ένα δισέλιδο. Ελάτε να πείτε την άποψή σας στη μερίδα κοινού. Μόλις είδα λοιπόν ποια είναι τα περιοδικά, μεγάλης κυκλοφορίας στην νεολαία, λέω, μα εσείς εδώ μέσα έχετε ανακατέψει τα γεννητικά όργανα, τους προκτούς, τις συνουσίες, το πεζοδρομιακό σεξ και την αργό, την διάλεκτο του μηδενισμού και της αστρολογίας. Θα δώσω εγώ συνέντευξη όση μεγάλη κυκλοφορία και να έχει το περιοδικό. Αυτοί που διαβάζουν εσάς δεν πρόκειται να μεταστραφούν. Όσοι έχουν πέσει στην παγίδα τη δική σας δεν δέχονται τη συνέντευξη της κυρίας Δουράκη. Λοιπόν, σκοπός σας είναι να γελιοποιήσετε και να γκρεμίσετε όπως κάνανε πρόσφατα σε μια συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία που είχα δώσει πρόσφατα, να το θίξω γιατί έχει περάσει αρκετός χρόνος και δεν το έχω θίξει. Και βεβαίως στον δημοσιογράφο που μου πήρε τη συνέντευξη και μου την πήρε τη συνέντευξη λίγο πριν φύγω για το συνέδριο της Μυτιλίνης τότε που γινόταν και κλεισμένων των θυρών και μου είπε ότι είχε συμπέσει και ο θάνατος του Μάνου Χατζηδάκη, του μουσικοσυνθέτη, ότι κυρία Δουράκη, ό,τι πείτε έτσι και θα καταγραφούν. Ο κύριος αυτός λοιπόν, ο οποίος ούτε ήθος έχει, ναζιστική δημοσιογραφία άσκησε, και όχι μόνο ναζιστική δημοσιογραφία, φασιστική, δηλαδή μέχρι αηδίες, μου είπε ότι ό,τι πείτε θα καταγραφεί. Ο κύριος αυτός λοιπόν πέταξε όλα όσα του είπα και κατασκεύασε μία συνέντευξη δική του προσωπική και αυτός ερωτούσε και αυτός απαντούσε. Μίλησε για γραμμούλες του διαβόλου, ήθελε να με περάσει ότι είμαι τρελή, όπως και μία φυλάδα η οποία κυκλοφορεί, τη γνωρίζετε όλοι σας, η οποία είναι σκανδαλοθυρική,
οι συγκεκριμένοι πορνοφυλάδα για να μπορέσουν έτσι δι' αυτού του τρόπου οι σκοτεινές δυνάμεις και τα όργανά τους να φεδροποιήσουν το πρόσωπό μου. Ο Κύριος όμως, έχουν γνώση οι φύλακες, προστατεύει και καθοδηγεί τους πάντες και τα πάντα. Έχω λοιπόν να πω και σε ορισμένους συναδέλφους οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τον δρόμο αυτό, να μην σπέβδουν με τα χαράς να δίνουν συνεντεύξεις προς πάσαν κατεύθυνση, διότι οι δυνάμεις του σκότους, τον ρόλο που παίζουν αν δεν έχουν την ικανότητα να τους καταλάβουν, γελιοποιούν και φεδροποιούν την Ορθοδοξία και παρουσιάζουν τους, προσέξτε το αυτό, παρουσιάζουν αυτούς τους πιστούς, δηλαδή είτε είναι καλλιτέχνες, είναι οτιδήποτε, εάν δεν έχουν τις ικανότητες, λέμε αυτοί, τους παρουσιάζουν γελία άτομα, τους παρουσιάζουν αστείους και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, κύριοι, ότι όλοι εσείς που υπηρετείτε τις σκοτεινές δυνάμεις και τις δυνάμεις του κακού και γελάτε και αστειεύεστε και σας αρέσει να βάλετε εναντίον της παραδόσεως, εσείς γκρεμίσατε τη χώρα μας. Εσείς γκρεμίζετε με τις ιδέες της δύσεως. Κάποτε η ζωή, διότι η δύση είναι αθεϊστική, είναι γνωστά αυτά, είναι καταγγελίες μεγάλων πνευμάτων και μυαλών, ανά τους αιώνες, ότι η δύση έχει σκοταδισμό. Η δύση είναι μεσαιωνική, η δύση είναι ηλιστική, η δύση έχει κοσμικό πνεύμα και όχι πνεύμα θεϊκό και πνεύμα ορθόδοξο. Πώς μπορεί λοιπόν η Ανατολή, όπου είναι η πηγή του φωτός, να ενωθεί με την πηγή του σκότους που είναι η δύση, κυρίες και κύριοι? Αποκλείεται, σας λέω, αποκλείεται, σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν μην προσπαθούν αυτοί οι κύριοι να μας λένε, να μας ωραιοποιούν έτσι το χάπι περί ενώσεως, περί ευρωπαϊκής ταυτότητος, περί. Διότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα οδηγεί κατευθείαν στον μηδενισμό, στην εξόντωση, στην εξαφάνιση της ιστορίας μας, της πατρίδος μας και των παραδόσεών μας και ειδικά της πίστεώς μας. Θα ήθελα λοιπόν να πω, να βγάλω με αυτή τη στιγμή, αγαπητοί τηλεθεατές, και συνεχίζω, ένα τηλέφωνο ενός αγανακτισμένου τηλεθεατού στον αέρα για να μας πει τη γνώμη του, την άποψή του για όλες αυτές τις μέρες που κύλησαν, τη διεπίστωση από τα κανάλια, τη βομβαρδισμό δεχόμεθα. Εάν έχουμε τον κύριο Πετρίδη, είπατε έτσι, μάλιστα, στον αέρα. Και τι έχει να καταθέσει, τι έχετε να καταθέσετε? Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Κυρία Δουράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Πετρίδη Νικόλαος. Μάλιστα. Πήρα τηλέφωνο για να πω ένα μπράβο στον συνεχόρα του κυρίου Μιχαλόπουλου και κυρίως στην εκπομπή σας, που είναι μια όαση ελπίδας και αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε το έργο που έχετε επομιστεί, κυρία Δουράκη, γιατί πρέπει να ξέρετε πως υπάρχει ακόμα υγιές τμήμα Ορθοδόξων Χριστιανών που σας προτρέπει να προχωρήσετε μόνο μπροστά και να βάλετε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Συνεχίστε, κυρία Μαρία Δουράκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν έχουμε άλλο τηλέφωνο να περάσουμε στον αέρα. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Κλείνομαι. Και να συνεχίσουμε να μας πείτε τις διαπιστώσεις σας από τούτο το κανάλι. Τις διαπιστώσεις που κάνατε όλη αυτή την εβδομάδα, τις Άγιες Μέρες και τις καταγγελίες. Και τι διαπιστώσετε και τι επισημάνατε από τα κανάλια. Μάλιστα. Καλησπέρα σας, κυρία Δουράκη. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ευχαριστώ πολύ. Είστε? Ορίστε. Είστε, το όνομά σας? Λόης Παναγιώτης λέγομαι. Μάλιστα, ο κύριος Λόης Παναγιώτης. Παρακαλώ, σας ακούμε. Καλέσω να κάνετε ένα αφιέρωμα. Μάλιστα. Τον αγωνιστή Μητροπολίτη Φλωρίνης, πατέρα Αυγουστίνου, ένα ειδικό αφιέρωμα. Γιατί τι συνέβη? Όχι, δεν συνέβη τίποτε. Μάλιστα. Απολύτως. Έτσι όπως το είπατε, ήταν σαν να μας έφυγε από τη ζωή ο πατήρ Αυγουστίνος. Κάθε άλλο. Ναι. Ο πατήρ Αυγουστίνος, με τη βοήθεια του Θεού, όπως μου είχε πει ο πατήρ Παΐσιος κάποτε, ότι έχει δουλειά ακόμη. Και ήθελα να παρακαλέσω να κάνετε ένα ειδικό αφιέρωμα. Μάλιστα. Να μην φαίνεται στο λαό μονάχα η σκανδαλοποιή ιεράρχη, η κληρική και την κόσμη.
Βεβαίως θα κάνουμε ένα αφιέρωμα γιατί έχουμε δρομολογήσει μερικές εκπομπές οι οποίες δεν πρέπει να οπωσδήποτε να παρουσιαστούν. Και για την προσφορά του στην πατρίδα και για την προσφορά του στην εκκλησία. Είσαστε όμως εκτός θέματος. Ναι, σύμφωνα. Γιατί εδώ τώρα πήρατε να πείτε για τον πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη, να τον παρουσιάσουμε και βεβαίως θα τον παρουσιάσουμε. Αλλά εδώ πέρα οι ερωτήσεις είναι άλλες. Έρχομαι και στο θέμα τώρα. Μάλιστα. Για την προσφορά του στον αγώνα κατά του οικουμενισμού. Καταλάβατε. Μάλιστα. Για τον οικουμενισμό. Για τον οικουμενισμό, τι έχει πει κατά καιρούς ο πατήρ Αυγουστίνος. Για τις αιρέσεις, για το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Πάντα. Για τον οικουμενισμό γενικότερα. Για τους μονοφυσίτες. Για τους μονοφυσίτες. Έχει μιλήσει ο πατήρ Αυγουστίνος. Και αξίζει τον κόπο, νομίζω. Εγώ θα ήθελα να επισκεφθώ τον πατέρα Αυγουστίνο στην Φλόρινα, αν μπορέσω. Και βεβαίως θα προσπαθήσω, θα κάνω μια τεράστια προσπάθεια να τον επισκεφθώ εκ του σύνεγγις. Γιατί, για ενώ η Ακαδημία Αθηνών έπρεπε να βραβεύσει το βιβλίο του κυρίου Παναγιώτη Μύρου «Αντίσταση της Αγάπης», το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όχι, όχι, δεν το έχω διαβάσει, μου διέφυγε, δεν το έχω υπόψη. Κατά τη διάρκεια τότε του πολέμου. Μάλιστα. Και της κατοχής, τουλάχιστον να το προβάλλετε εσείς. Το εθνικό έργο, όχι ότι ήταν και ο πατήρ Αυγουστίνος μιλήσει κάποιος για το έργο του, αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν και ακόμη κληρικοί του επίπεδου του πατρός Αυγουστίνου, να ακούτε. Σας ακούω. Να μην βλέπουν μονάχα τους σκανδαλοποιούς. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Βεβαίως, αρκετοί κληρικοί, και το έχουμε τονίσει εδώ, δεν είναι μόνο ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, είναι αρκετοί κληρικοί, οι οποίοι υπάρχει μεγάλη υγιής μερίδα ακόμα, και οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με τις σκανδαλοθυρίες και όλα αυτά. Είπαμε ότι οι μεθοδεύσεις της σκανδαλοθυρίες που μπαίνει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γίνονται εκ του πονηρού για να μπορούν αυτοί οι ολίγοι να δυσφημούν την Εκκλησία, το Ράσο και να παίρνει μπάλα και τους υπόλοιπους ιεράρχες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ. Χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζομαι αγαπητοί τηλεθεατές. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όλοι εμείς που αγωνιούμε και παρακολουθήσαμε τούτο τον καιρό αυτή τη δυσοσμία και την πόχα από τα κανάλια να βάλουν εναντίον της γεννήσεως του Κυρίου μας και να ακούγονται σκέτς του τύπου, γιατί τα έχω σημειώσει εδώ, να μου επιτρέψετε, έτσι, σκέτς τα οποία έλεγαν το εξής. Παρουσιάζεται ένας ποιμένας, ο οποίος μπαίνει μέσα στο πλατό του στούντιο και λέει ότι είναι ο πρόεδρος των ποιμένων, χαργεντίζοντας και γελιοποιώντας τα θέματα. Έχουμε πρόβλημα με τον Ηρώδη, ακούτε κυρίες και κύριοι. Ασκεί πολιτική λιτότητα ο Ηρώδης, γι' αυτό κάναμε κατάληψη στην Φάτνη. Δεν θα αφήσουν αυτοί οι κύριοι τίποτα, ιερό και όσιο. Για να το κάνανε αυτό στην Τουρκία, στην Περσία, να το κάνανε στο Ισραήλ, να δείτε τι θα γινότανε, επί τόπου θα τους φάζανε. Επί τόπου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εκατελήφθηκε λοιπόν η Φάτνη, το σπήλαιο της Βηθλέμ, μας έλεγε ο Βοσκός στην αφήγησή του, και εκατελήφθηκε η Φάτνη διότι ο Ηρώδης διέταξε να σβήνουν τα καντήλια στις 2. Και επειδή διέταξε ο Ηρώδης να σβήνουν τα καντήλια στις 2, ρωτάει τώρα ο παρουσιαστής. Και η νεολαία τι έκανε? Η νεολαία λέει κατεβάζει τα καντήλια. Τους τα κατεβάζει τα καντήλια. Έχουν μαζευτεί, να φανταστείτε, λέει τώρα ο Βοσκός, έχουν μαζευτεί Απόστολοι, μαθητές, Ευαγγελιστές και εναποθέτουμε τις ελπίδες μας, λέει, όλοι αυτοί είναι φλούδες. Οι Ευαγγελιστές, οι Απόστολοι και οι μαθητές δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα στην κατάληψη και εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στους τρεις μάγους. Προσέξτε το αυτό. Εγώ λοιπόν έχω να πω σε αυτούς τους κυρίους ότι είναι πιόνια και υπηρέτες του διαβόλου. Όλοι αυτοί που δέχονται να γράφουν αυτού του είδους τα κείμενα, είτε λέγονται θεατρικοί συγγραφείς, για να μην πω τίποτα άλλο χειρότερο, θέλω να τους πω ότι τα έργα του πατρός τους του διαβόλου ποιούν. Εκ του διαβόλου κινούνται, άγονται και φέρονται. Και να προσέξουν πολύ καλά, διότι τα τσεκούρια που έρχονται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα πέσουν στα κεφάλια τους. Και οι πρώτοι που θα την πληρώσουν δεν θα είμαστε εμείς τα θύματα. Εμάς θα μας κυνηγήσουν, θα μας προφυλακίσουν. Είμαστε αποφασισμένοι. Αλλά αυτοί που υπηρετούν αυτούς που έχουν πατέρα τους τον διάβολο, αυτοί θα υποστούν τη χειρότερη τιμωρία. Λοιπόν, δεύτερον, μας ήρθε, ακούσαμε από το Sky στο ραδιοφωνικό σταθμό σήμερα, ότι η ΕΟΚ διατάζει
Και βέβαια στα μουλοχτά το περνάνε και έχουν πάψει να αναγγέλουν ούτε οι όποιος διατάζει ποιον και τι γίνεται. Επειδή πλέον δεν μπορούν να βγάλουν τα σενάρια του αθώδου πυρετού, κυρίες και κύριοι, στα ζώα μας, εξοντώνουν τις πηγές τροφοδοσίας, σας το είχα τονίσει και από προηγούμενες εκπομπές. Οι πηγές τροφοδοσίας λοιπόν, για να καταγραφούν, να καταγραφεί έτσι η πηγή της τροφοδοσίας, της κτηνοτροφίας και της γεωργίας, και ειδικά της κτηνοτροφίας, προσέξτε το αυτό, πρέπει να σφραγίσουν τα ζώα. Και όταν λέμε να σφραγίσουν τα ζώα, σήμερα μας το ανήγγειλαν, εννοούμε έτσι όπως θα σφραγίσουν εμάς, τους ανθρώπους, με το γραμμωτό σύστημα, το γραμμικό, το barcode system, θα σφραγίσουν τα πρόβατα, τα γελάδια κλπ. Ό,τι έχουμε ως πηγή τροφοδοσίας στη χώρα αυτή. Και εγώ ρωτάω με τη σειρά μου. Προσέξτε και σας προειδοποιώ. Μην τυχόν δώσετε τα πρόβατά σας, τα ζώα σας, στα χέρια αυτών των κυρίων, Υπουργείων Γεωργίας πλέον δεν υπάρχει. Οι σύμβουλοι όλοι μέσα στο Υπουργείο Γεωργίας, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο, σε όλα τα Υπουργεία, είναι Εβραίοι. Αυτό το δηλώνω και το λέγω, διότι σήμερα, με μια προσφορά ιδιωτών μεγάλη, με μια πρωτοβουλία, ιδιωτική πρωτοβουλία, επήραν τηλέφωνο και μου λένε, κυρία Δουράκη, θέλουμε οπωσδήποτε να κάνουμε κανάλι και διαθέτουμε αρκετά εκατομμύρια. Θέλουμε κανάλι για να δείξουμε τη διαμαρτυρία μας και κανάλι και ραδιοφωνικό σταθμό. Κάνανε τις ενέργειες οι κύριοι αυτοί και μας πήραν τηλέφωνο και μας είπανε ότι την ώρα που τους συζητούσαν για την άδεια, οι υπεύθυνοι στα πόστα για να υπογράψουν και να δοθεί η άδεια για την άδεια του ραδιοφωνικού σταθμού ήταν και οι δύο Εβραίοι. Θα τα βγάλω στην επόμενη τα ονόματά τους. Εκπομπή. Λοιπόν, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Για ποια Ελλάδα μιλάμε, για ποια πατρίδα μιλάμε. Εδώ μιλάμε, από εδώ και μπρος πρέπει να μιλάμε μόνον για καταστροφή. Καταστροφικά έργα, άνθρωποι που έχουν πάρει την πληροφόρηση την δική μας και την δική σας στα χέρια τους, την διέστρεψαν, την ισοπαίδωσαν και νυχθημερών ακούμε μία γλώσσα που δεν ακούγεται ούτε στην πόρνη Βαβυλώνα Αμερική. Λοιπόν, από εκεί και μετά, παρακαλώ να βγει το τηλέφωνο αυτό στον αέρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, θέλω να ολοκληρώσω. Σας ακούμε. Μάλιστα. Καλησπέρα σας, κυρία Δουράκη. Καλησπέρα σας. Με μεγάλη προσοχή ακούω τα ωραία και θα μου επιτρέψετε να σας πω τα ωραία και άγια λόγια σας. Και εύχομαι το στόμα σας αυτό να αγιάσει. Είμαι μια νέα κοπέλα. Παρακολουθώ τις κινήσεις των κανονιών που δείξατε. Κάνανε αυτές τις μέρες και συνέχεια πάταγα αγάπη να δω ένα καλό θέαμα. Ένα σαν μια νέα κοπέλα, κάτι το σερνό, κάτι το όμορφο και τίποτε. Δίψαγα να βρω κάτι το σοβαρό και όχι. Έχουνε καλέσει στο Μέγα, θα μου επιτρέψετε να το δείξω, την αδερφή του Μάικ Τζάκσον. Λες και είσαι ο πρώτος Θεός. Μάλιστα. Ο Μάικ Τζάκσον έχω διαβάσει σε κάποια φυλάδιο παλιά σε εφημερίδα. Εγώ λέει έχω δηλώσει ότι είμαι το παιδί του Αντιχρίστου. Και τώρα φέρανε μέσα στην Ελλάδα την κοπέλα αυτή, λες και ήταν το κάτι. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή είπατε στην εκπομπή σας, ότι είναι εκπομπή που τα λέει λίγο πιο έντονα. Μάλιστα. Φόραγε, τι φόραγε, τίποτε. Και ανάμεσα στον ποπό της, να ήταν αυτό το κιλοτάκι. Ένας πάγκος. Μάλιστα. Δηλαδή, είμαι μια νέα κοπέλα, τα βλέπω, όχι όπως παρασύρωμαι, αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά που θα κοινωνηθούν. Επίσης, δείξατε για το Σεραφείμ, ότι σαν που είναι μέσα στην εκκλησία, να ξαναεπιστρέψει τις εκκλησίες για τις ταυτότητες και για το χάραγμα, να επαναφέρει το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Επίσης, έχω ακούσει πάλι στο Μέγα κανάλι σε κάποιο δελτίο ειδήσεων των 8.30 από τον κύριο Δήμιο Λιάζο ότι θα έχει το 95 που θα δει ο κύριος Βαρθολομαίος που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Είπατε ότι είναι ο Χριστός για μας η κεφαλή της Εκκλησίας. Βεβαίως, δεν έχουμε πάπες στην Ανατολή εμείς. Δεν έχουμε πάπες, αλλά όμως αυτό μου έκανε εντύπωση και το έχω σημειώσει τόσο πολύ μέσα στο μυαλό μου. Το 95 λέει θα γίνει Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, πάνω στην οπορεινό μήνα, θα γίνει Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Η 8η Οικουμενική Σύνοδος. Αυτή, κυρία μου Δουράκη, είναι ποτέ δυνατόν ένα χριστιανικό κράτος. Ο Άγιος Κοσμάς, που διαβάζω το 2 του, λέει να φεύγεται, λέει, από τους αιρετικούς, από τον Πάπα μάλλον, που όσο προσθέτεις από ένα φίδι, λέει. Τον Πάπα λέει να τον καταράσει μέσα, όταν δεν λέω δικά μου λόγια, είναι βιβλίο δικό μου που το έχω, του Αγίου Κοσμά του Εντολού.
Θα τον καταράστε, λέει, γιατί αυτό θα είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου, όπως έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, τον πρόδρομο Βεβαίως. Του Χριστού. Βεβαίως. Θα πιστεύω, κυρία Δουράκη μου, έρχονται μέσα στην Ελλάδα γιατί δίνουμε δικαίωμα. Για να σας πω κάτι, αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Όταν εγώ είμαι νέα κοπέλα και με φλεστάρει κάποιος νέος στον δρόμο, εάν θα του ξανακοιτάξω ή θα του μου δώσει κι άλλη ευκαιρία, φυσικό και επόμενη θα να του δείχνομαι. Έτσι κάνει και η Εκκλησία της Ελλάδος μας. Εγώ παρακολουθώ και βλέπω, δεν στέκει η Εκκλησία, η κεφαλή της Εκκλησίας και γίνονται όλα αυτά και προχωράμε. Και στο χάρασμα θα πει όλα και το πλαστικό χρήμα, κυρία Δουράκη. Το όνομά σας είπατε, το όνομά σας. Το όνομά μου λέγομαι Έχει. Μάλιστα, δεν θέλετε να πείτε επίθετο, δεν πειράζει, σεβαστόν. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουν επωνυμία, να το ξέρετε αυτό. Να μην φοβάστε να λέτε το όνομά σας όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε όταν κάνετε ομολογία, είτε τηλεφωνική. Δεν έχω και το επίθετό μου, Σισμάνι λέγομαι. Μάλιστα. Δεν έχω πρόβλημα. Η Δεσποινή Σισμάνι, λοιπόν. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Είναι ότι είμαστε σε χρόνια κακά, είμαστε σε χρόνια χαλεπίου καιρού, είμαστε σε χρόνια. Εσχατολογικά. Εσχατολογικά. Μάλιστα. Όλα αυτά δηλαδή δεν είναι πρέπει να μας. Μαντάρουνε, ναι, με όλα, αλλά όμως δεν βάζουμε μπροστά το θέμα της πίστεως. Και όταν η πίστη μας είναι χλιαρή, ο χριστιανός πρέπει να είναι ή ζεστός ή κρύος. Αν είναι σε τάξη, καλά, τα πάντα. Πρέπει η πίστη μας να είναι βαθύ. Ξέρετε κάτι, αγαπητοί αδελφοί, ξέρετε τι λένε για τους φλογερούς, τους ζηλωτάς χριστιανούς? Τα οι τίτλοι και τα επίθετα που μας αποδίδουν είναι φασίστες, ρατσιστές, σοβινιστές, ορθόδοξοι. Έτσι τους συμφέρουνε, κυρία Δουράκη. Βεβαίως. Ένας χριστιανός όμως που έχει το σταυρό στο μέτωπο του δεν φοβάται τίποτε. Μία μικρή σπίθα, λέει, μπορεί να κάψει ένα ολόκληρο δάσος. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να φανίσουν, πάλι ο Χριστός θα λάμψει. Μα βεβαίως. Έχω ακούσει το απόγευμα την εκπομπή με αυτόν το μέτιο και έπαιρνα τηλέφωνο, δεν μπορούσε την τελευταία η εκπομπή και έλεγε ότι άμα κάνουν ένα γκάλοπ, θα πιάσουν όλο τον κόσμο και θα πούνε ότι όλοι πιστεύουν στις αστρολογίες και όλα αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη να διακόψουμε, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Χάρηκα πολύ. Και εγώ για να σας απαντήσω για τον γκάλοπ. Τον γκάλοπ, λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας άκουσα, ευχαριστώ που μας πήρατε. Τον γκάλοπ, λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, θα το κάνουν όπως κάνουν τα γκάλοπ, και σας το λέμε γιατί, για να καταλάβουν και οι κύριοι ότι τους έχουμε καταλάβει, όπως γίνονται τα γκάλοπ των εκλογών. Τα γκάλοπ αυτά από εταιρείες δικές τους που συμφέρουν ακροματικότητος και μη, κατά πόσον ο Αντένα ξεπερνάει το Mega Channel, το Mega Channel την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ2 κλπ. Λοιπόν, αυτά είναι όλα φτιαχτά και φορετά. Θα βγουν μια ωραία πρωία και θα μας πούνε, τον γκάλοπ λέει ότι οι χριστιανοί ορθόδοξοι είσαστε ένα 8% στην Ελλάδα. Το 98,2% του πληθυσμού είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Γι' αυτό και λυσάξανε και μπάσανε. Προσέξτε όλα τα κακοπιά στοιχεία, όλους τους εμιγκρέδες, όλους τους μετανάστες, λαθρομετανάστες, ανοίξανε φυλακές της Αλβανίας, τους μπάσανε μέσα 500.000 Αλβανούς, μαύρους, κίτρινους, πράσινους, Κινέζους, διότι εμείς δεν είχαμε τέτοια αφρικιαστικά πράγματα και αυτής της μορφής τα εγκλήματα στη χώρα μας. Άκουγε στη Χάση και στη Φέξη ένα έγκλημα, αραιά και που μια φορά το χρόνο, έγκλημα τιμής, έγκλημα, σεξουαλικά εγκλήματα, ομοφιλοφιλίες. Ιστορίες τέτοιες με Κινέζους, με πριόνια και ιστορίες δεν τα είχαμε αυτές στη χώρα μας. Αυτά είναι εισαγόμενα. Και αυτοί οι κύριοι είναι ο εποχήτες, ο εμπρεσιονισμός δηλαδή γνωρίζει πολύ καλά ότι ένα κράτος καταραίει όταν πέσουν οι πύλες, ανοίξουν οι πύλες διάπλατα για κάθε εισερχόμενο και ξένο είδος και ξένο ήθος και έθιμο. Να μπουν λοιπόν αυτοί όλοι, διότι ποιος αφήνει την πατρίδα του σωστός και καλός για να πάει σε άλλη χώρα. Αυτοί που εισέρχονται στη χώρα μας, οι περισσότεροι από αυτούς, το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι εγκληματίες, κυρίες και κύριοι. Και γνωρίζουν οι σκοτεινές δυνάμεις ότι στην κατάλληλη στιγμή το 1 εκατομμύριο που έχει μπει και βάλε των λαθρομεταναστών στη χώρα μας, όλων των φυλών του Ισραήλ, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στους αγωνιστές και σε αυτούς που θα αντιδράσουν. Λοιπόν, εμείς τους περιμένουμε βεβαίως. Έχουμε και άλλο τηλεφώνημα στον αέρα για να βγάλουμε. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Μιχαλινάκος Ευάγγελος. Μάλιστα. Ορθόδοξος Χριστιανός. Μάλιστα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και τις προηγούμενες και αυτές. Έχω να κάνω και εγώ μια καταγγελία σχετικά με το θέμα των τηλεοράσεων και της ΕΟΤΕΡ. Σας ακούμε, κύριε Μιχαλινάκο. Συγκεκριμένα στην εκπομπή του Αντένα που έδωσε να
ντόχα του χαθήκαν απλώς τα χαρτιά και με το που ανοίγουν τα χαρτιά λέει «Κοίτα ρε γαμό το τι μου έπεσε, η Παναγία Χανούμισσα και ο Χριστός Φαντάρος». Ακούτε. Λοιπόν, και παίρνουμε και διαμαρτυρόμεθα στον Αντένα, μας κλείσαν το τηλέφωνο επανειλημμένο 2 και 3 φορές, πολύ γόντος και διερήμου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρία Δουράκη, δεν θα περάσουν τα σχέδιά τους με καμία δύναμη. Βεβαίως. Είμαστε οργανωμένοι, όπως είναι οργανωμένοι και αυτοί, δημιουργούμε στη Μακεδονία πανορθόδοξο μακεδονικό τόξο. Μάλιστα. Είμαστε πολύ οργανωμένοι και ο Κύριός μας και ο Θεός μας ζει στους αιώνας των αιώνων. Των αιώνων και εξήλθεν εικόνη να νικήσει και θα νικήσει. Και θριαμβευτήσει στους αιώνας των αιώνων. Βεβαίως. Θα κατατροποθούν όλες οι ενάντιες και οι σκοτεινές δυνάμεις, ό,τι και να κάνουν. Ευχαριστούμε για την υπόδειξή σας και για την καταγγελία σας. Πολύ καλή νύχτα σας. Χαίρετε. Λοιπόν, παρακαλώ ένα λεπτό να περιμένει ο κύριος στην γραμμή, όποιος και αν είναι η Δεσποινής η κύριος. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι τα τηλεφωνήματα αυτά που βγάζουμε και που θα βγάζουμε είναι για να ακουστούν, διότι τα προκάτ τηλεφωνήματα που βγάζουν τα πορνοκανάλια, τα διάφορα αυτά με το πεζοδρομιακό ήθος και ύφος, έχουμε να πούμε ότι βγάζουν τους ίδιους και τους ίδιους, δικούς τους. Όταν θέλει να πάρει κανείς να διαμαρτυρηθεί δεν τον βγάζουν στον αέρα κανέναν αντίθετο. Και βεβαίως ακούμε αυτή την ομάδα που υπάρχει πέριξ αυτών των προαγωγών που κατευθύνουν τις εκπομπές και δεν ακούγεται βεβαίως φωνή αντίθετη καμία. Εμείς από εδώ, από τούτο το κανάλι, θα ακουστούν όλες οι φωνές. Θα κάνουμε πολλές καταγγελίες, θα δεχθούμε και από την εκπομπή αυτή να κάνουμε ανοιχτό διάλογο με τους αντίθετους, με τους νεοεποχήτες δηλαδή, και τους προκαλούμε και τους δίνουμε και το βήμα να έρθουν να κάνουμε τον διάλογο αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι τον τελευταίο καιρό, ειδικά μια εκπομπή η οποία εξόργησε πάρα πολύ, ήταν με τον κύριο Χριστόδουλο Δημητριάδος, τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Βόλου, ο οποίος καταδέχτηκε να είναι στο ίδιο τραπέζι. Βεβαίως ο κυριός μας καταδεχόταν τις πόρνες, τους τελώνες και όλους αυτούς. Καταδέχτηκε λοιπόν να μην απαντήσει. Σκόπιμα αισιώπησε Μαλβίνα Κάραλη, η δαιμονική Εβραία, η οποία μονοπολεί τα μίντια τον τελευταίο καιρό σκόπιμα, περιοδικά, εφημερίδες, μια προβολή προκλητική της Μαλβίνας Κάραλη. Βεβαίως η Μαλβίνα Κάραλη είναι κατευθυνόμενη, και αυτό είναι γνωστό, μια και είναι και η ίδια Εβραία, μια και η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε τίποτα και πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσουμε εδώ για να φρίξουν οι τηλεθεατές, για να οργιστείτε, να καταγγείλετε με τη σειρά σας. Σε περιοδικό που έδωσε συνέντευξη, αλλά και από το κανάλι που μίλησε με τον Μητροπολίτη, είπε ότι δεν πιστεύει σε τίποτα και όταν τη ρώτησε ο Μητροπολίτης κύριος Δημητριάδος τι, εάν πιστεύει στις κηδείες, εάν έχει παρακολουθήσει ποτέ κηδεία, είπε ότι δεν την ενδιαφέρει το θέμα και ότι, να μου συγχωρεθεί διότι δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα κυρίες και κύριοι, έτσι, απάντηση της Μαρβίνας. Έλεγε λοιπόν ότι έχετε παρακολουθήσει κηδείες, όχι, Μαλβίνα, ποτέ. Χριστόδουλος, κακός, γιατί έπρεπε να ακούσετε που πάνε οι ψυχές, της είπε ο Χριστόδουλος. Απάντησης, εσείς που το ξέρετε, του λέει. Χριστόδουλος, συγγίνη χθίος, ετήρησε. Απάντηση καμία λοιπόν από τον συγκεκριμένο Μητροπολίτη. Στο παρελθόν έχουμε καταγγελίες ότι έχει μία έτσι φοβία απέναντι του ευρεσιονισμού και δεν καταγγέλει πρόσωπα και πράγματα. Έχω να πω στο Σεβασμιότατο ότι επιτέλους οι ιεράρχες πρέπει να λάβουν θέσεις και να απαντούν και να αποστομώνουν τους υβριστάς της πιστεώς μας και όλης αυτής της μπόχας και της δυσοδείας. Ο κύριος λοιπόν Χατζηνικολάου που έκανε την ανασκόπηση των γεγονότων του 1994 και ρώτησε ποιο πρόσωπο θεωρείται ότι πρέπει να ανακηρυχθεί ως πρόσωπο της χρονιάς, ο κύριος Χριστόδουλος Δημητριάδος, για να φανεί και αυτό το οικουμενιστικό πνεύμα, γιατί τον έχουμε καταγεγραμμένο και σε κασέτα, να απαρίσταται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και θα δείξουμε ένα μέρος, να δείτε πώς αποδέχεται τους μαύρους, τους κίτρινους, τους άσπρους και επικροτεί να φωνάζουν, να κάνουν επικλήσεις οι μαύροι, μαγείες βοντούν μπροστά του και να αναμειγνύει τον Ιησού Χριστό και να παρίσταται σε όλο αυτό το έσχος. Έσπευσε ο κύριος Χριστόδουλος Δημητριάδος να ανακηρύξει πρόσωπον της χρονιάς τον οικουμενικό οικουμενιστή πατριάρχη κύριον Βαρθολομαίο.
Λοιπόν, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί προωθείται τόσο πολύ το όνομα του κυρίου Βαρθολομαίου και γιατί γίνεται μεγάλη προσπάθεια στον λαό και γενικά στα Ορθόδοξα Ανατολικά κράτη να τον παρουσιάσουν ως κεφαλή της Ορθοδοξίας για να υποταγεί η Ορθοδοξία και ο ελληνικός λαός, να περάσει το τιμόνι στα χέρια του και να με τη σειρά του να παραδώσει τη σκυτάλη στον Πάπα. Πάπες, σεβασμιότατε, δεν χρειαζόμεθα. Κεφαλή της Ορθοδοξίας, σας το λέμε πάλι, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, η προβολή αυτή και ως πρόσωπον της χρονιάς να ανακηρύξουμε τον κύριο Βαρθολομαίο, γιατί στο Στρασβούργο, λέει, προέβαλε τις ελληνικές θέσεις, δηλαδή να βραβεύσουμε με λίγα λόγια την προδοσία του κυρίου Βαρθολομαίου και την πανέρεση του οικουμενισμού. Κλείνω με το κεφάλαιο αυτό. Η Μαλβίνα, λοιπόν, πρόσωπον της χρονιάς, η Κάραλη, είπε ότι πρέπει να ανακηρυχθεί η σύντροφος του Μπαλάφα, διότι η σύντροφος του Μπαλάφα, αποδίδοντας μάλιστα, προσέξτε, ιερωμένη δηλαδή του Μπαλάφα, και εστράφει με ένα ύφος εξοργιστικό, και ήταν μπροστά ο σεβασμιότατος Δημητριάδος, και είπε ότι αποδίδω ευθύνες στην Εκκλησία, γιατί σκοπός όλων αυτών των Εβραίων είναι να πάντοτε να αποδίδουν ευθύνες στην Εκκλησία. Και εκεί ετήρησε συγγενηχθείως ο κύριος Δημητριάδος, ο σεβασμιότατος. Είπε, δεν μας είπε γιατί αποδίδει ευθύνες στην Εκκλησία, που δεν είχε παντρέψει τη σύντροφο του Μπαλάφα, δεν είχε σπεύσει να την παντρέψει η Εκκλησία. Λοιπόν, η Εκκλησία λοιπόν πάντοτε δέχεται ζαρτιέρες, κάλτσες, δικτυωτές, σουτιέν, κοιλώτες και βεβαίως έναν οχετό ύβρεων από τη συγκεκριμένη δαιμονική Μαλβίνα Κάραλη, η οποία σας είπα ότι δεν είναι τυχαίο τίποτα αυτούς τους καιρούς. Τα μέσα ενημέρωσης τα μονοπολούν και τα κατέχουν. Είναι ο εποχήτης, είναι η τάξη πραγμάτων. Γι' αυτό η Μαλβίνα η Κάραλη, επειδή περνάει αυτή την γλώσσα της χρεοκοπίας, την ουμανιστική, την γλώσσα την δαιμονική, την ακαταλαβίστικη, την γλώσσα την αργό, την γλώσσα των μπορντέλων, την γλώσσα των περιθωριακών, την γλώσσα αυτή, και από συγκεκριμένες εκπομπές δηλαδή γίνονται αυτά, η οποία γκρεμίζει κάθε ιερό και όσιο, προκαλώντας ανοιχτά ιεραρχία, ιεράρχες, αρχιεπισκόπους και ένα σωρό άλλα πράγματα, και από τις εκπομπές που κάνει, τις τηλεοπτικές, έχει προκαλέσει επανειλημμένως, λέγοντας, προσέξτε το αυτό, ότι η Εκκλησία, ότι η Εκκλησία καταρχήν δεν υφίσταται και ότι αυτή δεν πιστεύει σε τίποτα, θα καβαλήσει τον τράγο, θα βγάλει τους βίους των Αγίων της Ορθοδοξίας για να γελάσει και ο κάθε πικραμένος από την κουζίνα της θα κάνει την αφήγηση. Και βεβαίως από την εκπομπή της αποκαλεί και προκαλεί τους Έλληνες, δήθεν με εκείνο το σκερτσάκι και το ύφος το γελαστό, εκείνο το γέλιο το δαιμονικό, όπου λέει προς όλους αυτούς που πηγαίνουν εκεί και που έχουν χάσει, γιατί για να παρίστασαι σε αυτού του είδους τις εκπομπές, πρέπει πλέον να είσαι κενό άτομο, να έχεις χάσει κάθε ταυτότητα, κάθε αξία, για να μπορέσεις να πας να παραστείς πού, να ωφεληθείς από τι. Από τις καταγγελίες της Κάραλη που τους προέτρεπε, για να πάρετε ένα μικρό δωράκι, πρέπει να μου παίξετε, πάρτε ένα πεντοχίλιαρο τον εθνικό ύμνο. Έλα το ελληναριό μου, πού βρίσκεται το ελληναριό μου, το κατιναριό μου δηλαδή. Γιατί όλοι αυτοί ηρωνεύονται και χλεβάζουν την Ελλάδα που στην Ελλάδα γεννήθηκε, δεν ξέρω που γεννήθηκε, θα μάθω που γεννήθηκε, αν γεννήθηκε εδώ, τη χώρα που τη φιλοξενεί, τη χώρα που την ανέχεται, αυτή και τους ομοίους της, να την χλεβάζει, να την διαπομπεύει, να τη φτύνει κατά πρόσωπο, να λέει για τις γυναίκες, τις Ελληνίδες, ότι θέλουν πίδημα και σπρόξιμο, ότι είναι άξιες για φτύσιμο, και αφού αυτή της αρέσει να τη φτύνουνε, αρέσει και στις υπόλοιπες όλες εμάς να μας φτύνουνε. Έπειτα, ακούτε παρακαλώ εδώ πέρα τι καταγγέλει όταν πήραν να της πάρουν συνέντευξη. Θέλετε, λέει, να μου πάρετε συνέντευξη, να με καλιαρντέψετε παλιωμουνίτσες. Ακούτε εκφράσεις, κυρίες και κύριοι. Η ιστορία λέει πως πίσω από τέτοια τετριμένα πρόσωπα υπάρχει πάντοτε το φως. Τώρα ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος πού το βρήκε το φως στη συνέντευξη αυτή και πού βρήκε το φως το Άγιον στις καταγγελίες και στις βομολογίες της Μαλβίνας, αυτό μόνο εκείνος το ξέρει. Λοιπόν, παρακαλώ, θα ήθελα και τελειώνω εδώ να ολοκληρώσω, ότι κατήγγειλε ότι της αρέσει το πάλκο και ότι θα ήθελε να γίνει μία του πάλκου.
Όλοι λέει θέλουμε να είμαστε του πάλκου, με τον ίδιο τρόπο και το λόγο μιλάμε. Μιλάμε με το λόγο της Ευδοκίας. Είναι μία πρωταγωνίστρια, μία παλιά ταινία του Δαμιανού, όπου πρωταγωνιστούσε κάποια κοπέλα που υποδίεται την Μπόρνη. Λοιπόν, κατά τις κρίσεις της Μαλβίνας θέλουμε όλοι να μοιάσουμε στην Ευδοκία και όλοι έχουμε μία Ευδοκία μέσα μας και το ίδιο πουτάνες είμαστε. Ακούτε. Έπειτα μιλάει υπέρ της αυτοκτονίας και λέγει ότι εγώ είμαι υπέρ της ζωής, προσέξτε, εγώ είμαι υπέρ. Την ζωή μας δεν την αποφασίζουμε εμείς, όμως τον θάνατό μας πρέπει να τον αποφασίζουμε εμείς. Ο καλύτερος θάνατος είναι να πεθάνεις την ώρα που έχει τελειώσει η ζωή σου με κάποιον. Δηλαδή, σαν να προτρέπει τα παιδιά, από ερωτικές απογοητεύσεις κάνετε αυτοκτονίες. Σύνθημα της νέας εποχής και νέας τάξεως. Έπειτα, όταν τη ρωτήσανε αν προσεύχεται, απήντησε. Σιγά μην προσεύχομαι. Δεν πιστεύω στον Θεό. Από 3-4 ετών τα ήξερα όλα. Δεν πιστεύω σε τίποτα. Αυτές λοιπόν τις κυρίες, επειδή τους βολεύει, τις παρουσιάζουν και τους δίνουν δημοσιότητα, τις δίνουν και τις έχουν σε πρώτο πλάνο, σε όλες τις εκπομπές, σε όλο τον τύπο, τη χρεοκοπία αυτή και το μηδενισμό. Έπειτα, λέει για τις γυναίκες, ότι εάν ήταν άντρας, δεν θα πήγαινε με γυναίκα, παρά μόνο με σκύλο. Το σκυλί, το έχει προσδιορίσει ο Μποντλέρ, είναι σκύλα αποτρόπαιη, φυσική, που καβλώνει και θέλει να γαμηθεί. Να μου συγχωρεθεί η έκφραση, αλλά αυτά πρέπει να υποθούν έτσι, για να καταλάβετε που έχουμε φτάσει. Και βεβαίως που πεινάει και θέλει να φάει και να κοιμηθεί. Θα πρέπει να βρεθεί ένας άντρας, πολύ ακομπλάριστος, που να μην φοβάται τα θηλυκά στοιχεία, τη διάλεκτο της Κάραλη και όλα αυτά που πρεσβεύει και υιοθετεί. Έπειτα, αποφαίνεται ότι η κοινωνία μας πρέπει να αποκτήσει νταβάδες, νταβατζίδες. Και μας λέει, με παρέσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Καίγομαι για αυτήν και λιώνω, ένα στιχάκι από ένα άσμα. Λαϊκό είναι αυτό που λέει, προσέξτε το, η πουτάνα στον ταβά. Στα δίνω όλα να μην έχω τίποτα παρά μόνον εσένα. Μακάρι να είχαμε περισσότερους νταβάδες και να τα δίναμε όλα. Μα έχουμε νταβατζίδες, την ΕΟΚ και τους Ευρεσιονιστάς, τους ομοίους σου, τους Εβραίους, αγαπητή Μαλβίνα Κάραλη. Και φρόντισε να αλλάξεις όσο είναι καιρός, διότι δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Ή θα αποτρελαθείς ή θα αυτοκτονήσεις καμιά ωραία πρωία και θα μάθω με τα μαντάτα σου. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι, να κλείσουμε και το θέμα Μαλβίνα Κάραλη. Και παρακαλώ να βγάλουμε ένα τηλέφωνο στον αέρα λίγο 8 λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή μας. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Λέγομαι Γεωργίου. Ευχαριστώ, μάλιστα, κυρία Γεωργίου. Σας ακούω πολύ ώρα γιατί μιλάτε και για την Μαλβίνα Κάραλη. Εν πάση περιπτώσει, κανονικά θα έπρεπε να μιλάμε. Αφού συζητάμε σοβαρά, δεν πρέπει να την αναφέρετε. Όχι, κοιτάξτε, είπαμε ότι η εκπομπή αυτή έχει ένα άλλο ύφος, έτσι, και θα μιλήσουμε σκληρά. Γι' αυτό είναι και η νυχτερινή ζώνη. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει άλλο ύφος. Λοιπόν, πρέπει να καταγγελθούν αυτά. Εμείς κάνουμε την τελευταία μας, έτσι, μνήα στα πρόσωπα αυτά, αλλά έπρεπε με την είσοδο του 95 να καταγγελθούν τι κυκλοφορεί στα περιοδικά, τι ακούσαμε από τηλεοράσεως, τι γίνεται. Αυτά έπρεπε να υποθούν, αγαπητή κυρία Γεωργίου. Ναι, ναι, καλά κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω, η γυναίκα είναι και ανήπηση, δηλαδή. Και οι συνόμοι της από τα κανάλια βγαίνουν, ας πούμε, και της κάνουν πλάκα, δεν είναι να την παίζουν σοβαρά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είπατε ότι θα πρέπει να καταγγελθούν αυτά, παρουσιάσαμε μια πλασματική συνέντευξη δική σας σε κάποιο περιοδικό. Να πείτε το όνομα του δημοσιογράφου και το όνομα του περιοδικού. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είπατε. Παρουσιάσαμε συνέντευξη δική μου. Σας προηγούμενος καταγγείλατε ότι κάποιος δημοσιογράφος παρουσίασε μια δική σας συνέντευξη τη στιγμή που δεν του την είχατε δώσει. Όχι, να μην του δώσω, με κοιτάξτε. Όχι, του έδωσα συνέντευξη. Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Αλλά ήταν ψευδής. Έδωσα τη συνέντευξη, αλλά αυτός κατασκεύασε μια συνέντευξη by made, δηλαδή δική του. Ναι, ναι. Handmade, εντάξει. Το καταλάβατε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος υπηρετεί στην ελευθεροτυπία και θα του δώσουμε και να μην το αναφέρουμε το όνομά του, τον κατήγγειλα στην ΕΣΥΕΑ, πήγα στον πρόεδρο της ΕΣΥΕΑ, κατέθεσα επιστολή και προς όλες τις εφημερίδες όπου ακόφευσαν βεβαίως, διότι δεν τους συμφέρει να βγαίνουν αυτά τα πράγματα στη φόρα. Εκείνος γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι και βεβαίως αυτό που έκανε θα το πληρώσει. Μα σήμερα, μα αύριο, γιατί όλα εδώ πληρώνονται.
Κοιτάξτε, το άλλο το θέμα είναι ότι πλέον δεν μπορείς να δείχνεις ανοχή σε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή, από τη στιγμή που βγαίνουν και λένε και κάνουν και κατασκευάζουν τα όποια κατασκευάζουν, τα οποία τα βλέπουμε, έχει πλέον αγανακτήσει ο κόσμος. Καταρχήν, κάνετε πολύ σωστά, εντάξει, δεν λέτε το όνομά του, είπατε πολύ σωστά το όνομα της ελευθεροτυπίας. Βεβαίως. Θα έπρεπε να βγει. Θα έπρεπε να βγει και οποιοδήποτε άλλο περιοδικό. Δεν έχει σημασία ποιος φουκαράς είναι, γιατί για να φτάσει σε τέτοιο σημείο θα πρέπει να είναι κάποιος φουκαράς. Και δεν θα πρέπει να περιοριστείτε εκεί. Έχετε κάνει και την καταγγελία για τα δέντρα, εντάξει. Τώρα που υπάρχουν νέες δημοτικές αρχές, να πιάσουμε την Αθήνα. Με τη μόλι την Ξεραίλα που βλέπουμε γύρω. Όχι, δεν τη βλέπετε την Ξεραίλα. Τα ξεραίνουν. Δεν υπάρχει Ξεραίλα. Ξεραίνουν. Κάνουν έγκλημα εθνικό. Υπάρχει, είναι σαν τη Ρήπη. Υπάρχουν δύο, τρεις. Ποιοι είναι αυτοί. Θα τους καταγγείλετε επώνυμα. Δηλαδή, θα τους πείτε γιατί. Και θα βγείτε και να πείτε την επόμενη φορά να μην τους ψηφίσουμε. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να τους πείτε. Το όνομά σας, κυρία Γεωργίου, είπατε. Ναι. Λοιπόν, κυρία Γεωργίου, δεν έχετε παρακολουθήσει τις επόμενες εκπομπές. Και δικαιολογήστε βεβαίως, διότι όλοι δεν μπορούμε να προλαβαίνουμε και να παρακολουθούμε. Έχουμε δηλώσει κατά καιρούς ότι οι Δήμοι και οι Νομαρχίες και οι Δημαρχίες έχουν πλέον πάψει να λειτουργούν, διότι η διοίκηση έχει περάσει σε χέρια κοινοτικά. Λοιπόν, είναι κατευθυνόμενα όργανα τεχνητοί Εβραίοι, οι οποίοι καταστρέφουν συνειδητά τη χώρα και της αλλάζουν το κλίμα. Το καταλάβατε? Λοιπόν, όσο να καταγγείλετε, εμείς έχουμε καταγγείλει και έχουμε υποβάλει και μηνύσεις. Και βεβαίως, εάν βομβαρδιστούν από εσάς, τους τηλεθεατάς, τους ψηφοφόρους τους, και στείλετε γράμματα και διαμαρτυρίες, και πάτε κι εσείς, αυτό που κάνουμε εμείς, το κάνετε κι εσείς ο καθένας, και πάτε σε μια πλατεία και διαπιστώστε του λόγου το αληθές, και πάτε σε ένα άλσος, και δείτε από κοντά το δέντρο τι του κάνουν, θα επανέλθουμε για το θέμα αυτό, τότε πρέπει να κάνετε και να βομβαρδίσετε κι εσείς αυτό που κάνουμε εμείς, να το κάνετε εσείς. Αυτοί τον λαό φοβούνται. Το καταλάβατε? Ξέρω εγώ, είναι η Ρόβα Τσαμάκη, κάποια στιγμή έχει περάσει. Να μου το πείτε, να πάμε διευθύνσεις. Μα θα το βρείτε, εσείς ποιο είναι αντιδήμαρχος. Δεν ξέρω, μα σε ποιους αντιδήμαρχους υπάρχουν. Εσείς που είστε ψηφοφόρος θα πρέπει να γνωρίζετε και να ερευνήσετε, διότι όλα δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας εμείς. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή μήπως θα μπορούσα να έρθω σε επαφή μαζί σας, όχι πλέον. Ναι, αφήστε το τηλέφωνο στο κανάλι να σας πάρω εγώ. Ναι, μόλις τελειώσω. Εντάξει, παρακαλώ, χαίρετε. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν βγάλουμε και το τελευταίο τηλέφωνο, διότι δεν μπορούμε, είμαστε ακριβώς στη μία ώρα και πέντε λεπτά, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά βεβαίως είναι αποτελέσματα της προδοσίας, της εγκατάλειψης, της παραδοχής, και τώρα οδεύομαι προς το τελειωτικό χτύπημα. Το 95, γράφτε το αυτό, θα είναι ορόσημο το τελειωτικό γονάτισμα της Ελλάδος από την ΕΟΚ. Θα γονατίσουν τους Έλληνες μέσα από βαριές φορολογίες, μέσα από αυξήσεις τιμολογίων ΟΤΕ, ΕΙΔΑΠ κλπ. Και όλων αυτών των οργανισμών, ώστε να αλαλιάσουν οι Έλληνες και να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν και πώς να μην σκέφτονται την αντίσταση. Λοιπόν, μιλάμε, αυξάνονται τα ενίκια. Διαβάσεις κλείνουν στις εθνικές οδούς, προσέξτε το αυτό, εδώ μπροστά μου στην ελευθεροτυπία είναι αυτό. Κλείνουν και μας λένε δήθεν, κλείνουν τους δρόμους, δεν θα έχουμε δικαίωμα, δηλαδή αστυνομεύονται οι πολίτες, αυτά που λέγαμε, και θα επανέλθουμε στη σφράγιση. Κατευθύνονται λοιπόν τα πάντα από τους κυρίους αυτούς. Δεν θα υπάρχει διάβαση στα εθνικά οδούς, δεν θα έχουμε την ελευθερία να κυκλοφορούμε στην εθνική οδό, παρά μόνον αφού μας εντοπίζουν, αποδεχτούμε τις κάρτες και μπαίνουμε από συγκεκριμένα κεντρικά διόδια. Λοιπόν, ώστε να ξέρουν τι ώρα μπήκαμε, τι ώρα βγήκαμε, τι ώρα επιστρέφουμε, προς τα που κατευθυνόμεθα, και όταν θα μπουν οι δορυφόροι που έχουν αρχίσει από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να ξέρετε ότι είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση. Η βασιλεία τους όμως δεν θα διαρκέσει πολύ. Θέλω να πω, να επανέλθω ως προς το θέμα του σφραγίσματος που ακούσαμε σήμερα για τα πρόβατα. Προσέξτε, μη δεχτείτε το σφράγισμα, διότι εάν θα δεχτείτε το σφράγισμα των ζώων, αυτό θέλουν και αυτοί, γιατί τα έχουν σφραγίσει στην Αμερική κλπ. Παντού, αμέσως θα μπορούν να εξοντώσουν τις πηγές τροφοδοσίας μας. Και στο δεξί τους αυτοί, παρακαλώ. Διότι δεν θα είναι ένα μαρκάρισμα με μια στάμπα απλή μελάνης, όπως κάνανε παλιά. Θα είναι ο μικροπομπός, το μικροτσίπ αυτό που θα περνάει θα περάσει και στο δικό μας χέρι, στην δεξιά χείρα, όπου πλέον, εκεί που θα βόσκει το κοπάδι, θα πατάνε ένα κουμπί αυτοί
και θα βρίσκουν τα πρόβατα όλα ψόφια την άλλη μέρα. Και με την ησυχία τους θα εξοντώσουν την πηγή τροφοδοσίας των υπόλοιπων της κτηνοτροφίας που μας έχει απομείνει. Και έτσι θα σταματήσουν τα σενάρια του αυθόδους πυρετού και όλων αυτών που μας ζαλίζουν το κεφάλι περί αυθόδους, σαλμονέλας, αυγών κλπ. Είναι για να υποταγούμε παντελώς και να αποδεχθούμε την τροφοδοσία μας από τα χέρια τα δικά τους, που καταλαβαίνετε το μίσος μόνον που έχουν μέσω της τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πως οι Έλληνες θα εξοντωθούν εν μία νυχτή. Να αποδεχθούμε το χάραγμα. Όταν πάψουμε να έχουμε αυτονομία, γι' αυτό θέλουν να σφραγίσουν τα ζώα μας. Καλείστε όλοι οι κτηνοτρόφοι να αντιδράσετε, να αντισταθείτε στο σφράγισμα και στο φασιστικό αυτό κατασκεύασμα, διότι ελπίς σωτηρίας δεν υπάρχει. Αυτά ήθελα να πω, να βγάλω με το τελευταίο τηλέφωνο στον αέρα και να κλείσει η εκπομπή μας. Παρακαλώ. Μάλιστα. 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 Σας ακούω. Το όνομά σας παρακαλώ. Δεν σας ακούω. Χρήστος Δημητριάδης. Μάλιστα κύριε Δημητριάδη. Μιλάτε λίγο πιο δυνατά γιατί δεν ακούγεστε. Και πιστεύω ότι εις τέσος η μοναδική συνειδητόρας που μπορεί να βγάζει μια τέτοια κομπέ και αν κάνει και από τους κανάλια που θα κατάλληλα θα δείτε λίγο σε διαφορετικά πράγματα τύπου Μαρτίνα Κάρελη, Μιλουνά και διαφορών άλλων που αναφερθήκατε είναι λιπερά φαινόμενα. Δεν βλέπουν φυσιολογικά προβλήματα οι άνθρωποι. Κάποιοι άλλοι θα αντιμετωπίζουν και τους χρησιμοποιούν όπως πολύ σωστά είπατε. Έχουν βρει μερικά ψώνια και τους χρησιμοποιούν. Καλά κάνουν. Δυστυχώς πάμε κατά διάολο όπως λέτε. Πιστεύω όμως ότι το τραγικότερο δεν είναι αυτά. Το τραγικότερο βρίσκεται στην εκκλησία μας. Το οποίο δεν κάνει απολύτως τίποτα. Να το καταγγείλαμε αυτό, γι' αυτό και μας παρέδωσαν. Κλήρος, προσέξτε, πολιτικοί και τα γη της εκκλησίας έχουν παραδώσει. Αυτό λέμε και προσπαθούμε από τούτο το βήμα να αφυπνίσουμε έστω και ολίγους. Διότι και ένας μόνον κληρικός ιεράρχης φτάνει να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας, φτάνει για την αφύπνιση. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε γιατί, αλλά έκλεισε ο αγαπητός τηλεθεατής, κάτι συνέβη στη γραμμή. Για να κλείσουμε παρακαλώ τούτη την καταγγελία την απόψινή. Εγώ σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε θέλω να ευχηθώ ομολογιακό το 1995, να προετοιμάζεστε, διότι έρχονται τραγικοί χρόνοι, δύσκολοι, και αυτό βεβαίως δεν το λέω για να ασκήσω πνευματική τρομοκρατία, όπως μου λένε πολλοί των κληρικών, γιατί δεν τους βολεύει να ξεβολευτούν και να ειδοποιήσουν τον κόσμο, θα χάσουν την ησυχία τους. Είναι εσχατολογικοί οι χρόνοι, αποδεκατίζεται η Ελλάδα, διαμελιζόμεθα, χάνουμε την ιστορία μας, χάνουμε την παραδοσή μας, γιατί εσείς το επιτρέπετε, εμείς οι ίδιοι επιτρέπουμε να αφελληνιστούμε. Λοιπόν, αφυπνιστείτε όσο είναι καιρός και μην χάνετε ποτέ, αγαπητοί τηλεθεατές, από το κανάλι της Τηλετώρα, τις εκπομπές τούτες, όπου σκοπό έχουν να υπηρετήσουν μόνον το ήθος και την αλήθεια του Χριστού μας. Κάθε Δευτέρα έχουμε νυχτερινή ζώνη, η οποία είναι μετά το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων, 12 και 4, 12 και 20, με μία ώρα διαρκεί, και που έχει ύφος διαφορετικό και λέγεται Κρίσεις και Επικρίσεις, και κάθε Τετάρτη έχει διαφορετικό ύφος και τίτλο για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία και εκλεκτούς προσκεκλημένους. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε από το κανάλι όλους σας που είχατε την υπομονή να μας παρακολουθήσετε μέχρι αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.